Γεια σας και καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι κάτω από την εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Λοιπόν, άλλο ένα vlog σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα κάνω τις προπονήσεις. Μια μέρα είναι Σάββατο. Λέω να το κάνουμε διήμερο για να είναι και αύριο. Γιατί θα είναι έτσι πιο ενδιαφέρον. Γιατί δεν έχω πολλά πράγματα να κάνω Σαββατοκύριακο. Απλά θα χαλαρώσω γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Τώρα έφαγα το πρωινό μου. Δεν σας το έδειξα γιατί νομίζω γίνομαι γραφική πλέον. Και πάμε να ετοιμάσω πράγματα γιατί θα πάω γυμναστήριο στο καινούριο. Να κάνω lower body με βάρη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά θα κάνω πιο ελαφριά βάρη από την τελευταία φορά που έκανα στο καινούριο γυμναστήριο. Γιατί θέλω λίγο να το χτίσω σιγά σιγά. Γιατί την προηγούμενη φορά θυμάστε, σας είπα ότι με πόνισε η μέση μου. Και δεν είναι επειδή δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος, αλλά επειδή έχω καιρό να σηκώσω αυτό το βάρος. Το τελευταίο διάστημα όπου πηγαίνω σε γυμναστήριο εκτός του κτηρίου που μένω, παίρνω πάντα κάτι μαζί μου να φάω μετά τη γυμναστική μου. Όχι επειδή θέλω να τρώω την πρωτεΐνη μου κατευθείαν μετά τη γυμναστική μου, γιατί αυτή η θεωρία έχει καταρριφθεί, αλλά πολύ απλά επειδή πεινάω. Οπότε τη συγκεκριμένη ημέρα έφτιαξα ένα μπουρίτο που σας έχω πει ότι λατρεύω το τελευταίο διάστημα, με μαρούλι, πιπεριές, κιμά και αλάτι πιπέρι. Φτιάχνοντας λοιπόν την τσάντα μου για να κάνω lower body στο γυμναστήριο, παίρνω πάντα μαζί μου ένα barbell pad. Έχω το δικό μου γιατί πολύ απλά μπορεί να τα χρησιμοποιούν άλλοι στο γυμναστήριο. Παίρνω ένα λάστιχο αντίστασης, το φαγητό μου και νερό εννοείται. Το lower body workout που κάνω, κλασικά, σας το έχω δείξει αναλυτικά, θα σας βάλω βίντεο να πατήσετε να πάτε να το δείτε εάν δεν το έχετε δει. Σας δείχνω αναλυτικά όλες τις ασκήσεις που κάνω, από το ζέσταμα μέχρι και την αποθεραπεία. Εννοείται έχω προσθέσει και μερικές ασκήσεις λόγω των παραπάνω οργάνων που έχει το γυμναστήριο, αλλά το πρόγραμμά μου κατά βάση είναι ίδιο και το τροποποιώ βάσει του τι έχω ρίξει να κάνω. Picking up the slack, joining this prime way, I'm getting to the rack. I do what I want, when I want, where I want, no cap. Putting all work, now I'm getting to the back. 25-8, I got money on my mind. Live life great, but I'm always on the grind. Navy blue tank, I don't wear for the time. Real hustle, baby, throw my rollie in the sky. Get ready for blast off. Ball pointing cushy, so you know it's berserk. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω στο γυμναστήριο που είμαι είναι το φαγητό μου μετά τη γυμναστική μου να το τρώω χαζεύοντας την πισίνα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Βλέπω τους πρωταθλητές γιατί η πισίνα αυτή είναι το αντίστοιχο άκα τους και μου αρέσει που τρώω και δεν είμαι μπροστά από μια οθόνη. Εκείνη τη μέρα όταν γύρισα έκανα και λίγο foam rolling γιατί ένιωσα ότι το είχε ανάγκη το σώμα μου. Κάνω editing γιατί είναι Σάββατο, η ώρα τώρα είναι 8 και 4 το βράδυ και απλά τα έχω παίξει, νιστάζω πάρα πολύ, δεν ξέρω, έχω κουραστεί νιώθω. Αλλά πρέπει να τελειώσω το βίντεο για να ανέβει αύριο, γιατί θέλω πάρα πολύ να το δείτε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το έχω μπει πάλι σε μια ρουτίνα και νιώθω πάρα πολύ όμορφα γιατί βλέπω ότι κι άλλοι έρχεστε και μπαίνετε σε αυτή την οικογένεια που έχουμε χτίσει και εμένα αυτό με κάνει ευτυχισμένη πραγματικά. Δεν έχω άλλη λέξη να το περιγράψω. Τώρα, επειδή έχει πάει 8 και θέλω να φάω κάτι μικρό ακόμα για βραδινό, αν και δεν πεθαίνω τη πείνα, θα κάνω ένα γιαουρτάκι με βρεστό μήλο. Σας έχω δείξει συνταγή σε προηγούμενο βίντεο, οπότε θα στο βάλω λοιπόν να το πατήσετε, εάν θέλετε να το δείτε.
πάρα πολύ ωραία συνταγή, πάρα πολύ εύκολη και είναι πάρα πολύ γευστική. Και εννοείται θα προσθέσω και φυσικό βούτυρο που είναι έξτρα πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Στο μεταξύ, θέλω να σας δείξω αυτά τα πανέμορφα λουλούδια που έχω πάρει εγώ στον εαυτό μου. Εμένα γενικά μου αρέσει να παίρνω λουλούδια στον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρει αν μου τα πάρει άλλος. Και θέλω να σας πω, επειδή αυτά συγκεκριμένα τα πήρα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί έχει περάσει πλέον εδώ και κάποιες μέρες, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου σε γιορτή. Και αν είχα κάποιον δίπλα μου, θα ήθελα να μου πάρει κάτι οποιαδήποτε άλλη μέρα εκτός της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Θέλω όμως να σας πω, επειδή στα social media βλέπουμε πολλές φορές εικόνες, οι οποίες όμως δεν αντικατοπτρίζουν και την αλήθεια, ζευγάρια, έρωτα, αγάπη, και ειδικά μία μέρα από τον Αγίου Βαλεντίνου, μη στηρίζεστε σε αυτές τις εικόνες πραγματικά και χτίστε τον εαυτό σας. Το λέω σε όλους μου τους φίλους και θα το πω και σε εσάς. Είναι από τις αγαπημένες μου φράσεις. Η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας είναι η μόνη που διαρκεί για πάντα. Εφόσον αγαπάς, σέβεσαι και προσέχεις τον εαυτό σου, δεν έχεις να φοβάσαι για τίποτα. Και στο λέω εγώ και στο υπογράφω ότι όλα θα πάνε καλά. Με αυτό το θετικό μήνυμα και τα όμορφα λουλούδια μου, πάω να φτιάξω το γιαούρτι μου. Καλημέρα, είμαι κομμάτια. Η ώρα είναι 7 και 20 και σε 15 λεπτά πρέπει να φύγω γιατί έχω κλείσει να πάω πισίνα και νομίζω από 9.30 κλείνει για σήμερα γιατί την έχουν κατοχυρώσει σε ομάδα, δεν ξέρω αν είναι για party, event, για κάτι τέλος πάντων. Οπότε η μόνη ώρα που μπορούσα να πάω ήταν 8.30 με 9.30 το πρωί και τα έκλεισα και τώρα ξύπνησα. Χθες κοιμήθηκα νομίζω στις 2.30 με 3 γιατί τελείωσα τότε το βίντεο για να ανέβει σήμερα. Βέβαια σήμερα θα ανέβει βίντεο, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάμε να φτιάξω μία πράγματα για την πισίνα και πρωινό να πάρω μαζί γιατί θα φάω μετά την πισίνα και να φύγουμε. Ως πρωινό μου για να πάρω μαζί και να φάω μετά την κολυμπησή μου έφτιαξα ένα γιαούρτι με το βραστό μου το μήλο που λατρεύω και το ξέρετε, βρώμη και φυσικό βούτυρο. Για την κολύμβηση πήρα μαζί μου τις παντόφλες μου, το φαγητό μου, νερό, ένα pool boy για να κάνω ασκήσεις να δυναμώσω τον πάνω κορμό μου, γυαλάκια, σκουφάκι, μια μπανάνα γιατί πεινάω πάντα, πετσέτα εννοείται, εσώρουχα για μετά, μια βούρτσα για τα μαλλιά μου, ένα σκουφάκι εάν κρυώνω και δεν έχουν στεγνώσει καλά τα μαλλιά μου. Και ναι, έβαλα το μαγιό μου και έτοιμη. For the dumb shit and the damage you've done. Cause I've been crying oceans for weeks. Try to fight it, but I'm drowning alone. Επίσης κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, τις μέρες όπου κάνω upper body με βάρη ή τις μέρες που κάνω κολύμβηση, μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο ίδιο σημείο που έτρωγα την προηγούμενη μέρα, όπου έχει στρώματα και χαζεύεις πάλι την πισίνα και είναι πραγματικά χαλαρωτική ατμόσφαιρα και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω yoga. Η yoga με χαλαρώνει πάρα πολύ, όχι μόνο ψυχικά, αλλά και σωματικά, σε πλάτη και μέση, ειδικά τις ημέρες που έχω γυμναστεί και έχω κουράσει τις συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες. Thank you.
Μεσίνα, όπως είδατε, πήγα βόλτα με ένα φίλο μου σε ένα πάρκο που είναι σχετικά κοντά. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί δεν είχε πάρα πολύ κρύο και έβγαλε και ήλιο. Οπότε το χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχα καιρό έτσι να είμαι λίγο στη φύση. Επίσης γύρισα πτώμα πλέον γιατί πραγματικά σήμερα έκανα πάρα πολύ γυμναστική. Επομένως απλά ήθελα να φάω, γι' αυτό κιόλας είδατε, φάγαμε καρδιά μου κοιμά. Είχα τον κοιμά έτοιμο και ήθελα να τον τελειώσω. Μετά έκανα το μπάνιο μου, στέρνωσα μαλλιά, τα ίσιοσα και έφαγα κάτι μικρό που ήταν δύο φρυγανιές με φυσικό βούτυρο και μπανάνα γιατί δεν πεινάω πάρα πολύ. Και τώρα κάπου εδώ θα σας αφήσω γιατί είμαι κομμάτια, η ώρα είναι 10 παρα 10 και πάω να ξαπλώσω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο γιατί νομίζω συμπεριέλαβα και άλλα πραγματάκια που δεν σας έχω δείξει, όπως π.χ. το κολύμπι και άλλες συνήθειες που έχω εδώ. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς πάντα τέλεια. Πολλά φυλάκια.